Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι. Τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε καλά εσύ, εσείς και εσύ. Σίγουρα είστε καλά, πάντα θέλω να είστε καλά. Είχε καιρό να κάνω βίντεο και ήρθε η ώρα λοιπόν. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Ναι, είχαμε κάνει ένα ακριβώς τέτοιο καιρό, θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Και τέτοια βιντεάκια σας αρέσουν, έτσι έχω καταλάβει. Οπότε είπα να κάνω ακόμη ένα, μιας και είναι η εποχή. Οπότε τι πήραμε? Σακούλες. Ναι. Και όχι μόνο, πήρα και ένα αυτό, εννοείται. Αλλά δεν πήγε καλά, τώρα θα σας εξηγήσω γιατί. Αν θυμάστε, είχα πάρει ξανά τέτοια αυγά και δεν μπορούσα να τα ανοίξω, θυμάστε έτσι? Αν δεν θυμάστε θα σας αφήσω από εδώ κάτω ένα κλικ γιατί και να πέρσι... τέλος πάντων. Αυτή τη φορά όμως τι έγινε? Πριν ακόμα καλά καλά το πάρω, τι κάνεις αγόρι μου, την ώρα που το έβγαζα από εκείνες τις θήκες, τέλος πάντων τις πλαστικές, για να το φέρω σπίτι μου, το αυγό άνοιξε από μόνο του στη μέση. Ναι, είμαι αυτή που ή θα μπορέσω να ανοίξω μια και καλή και να το αποτελειώσω, ή να μην μπορώ να το ανοίξω καθόλου. Ναι, οπότε έχει ήδη ανοίξει, δεν έχω δει τι έχει μέσα. Ναι. Ωραία, περίμενε. Έλα καταθώ να δείξει. Γλυφιτζούρι! Λοιπόν, έχει μέσα ένα γλυφιτζούρι. Πού να δούμε τι κρύβει αυτό μέσα. Είναι στυλ γλυφιτζούρι, δεν έχει κάτι μέσα. Ναι. Κάτι ακούω. Τι μπορεί να έχει μέσα? Δεν ξέρω. Άνοιξε αυτό να δούμε. Για να δούμε τι έχει. Ωραία, ευτυχώς ανοίγει εύκολα. Α, γλυκούλι είναι, μωρέ. Αχα. Είναι για αγόρια. Έχει μέσα αυτό εδώ που είναι μπρελόκ. Μπρελόκ. Έχει μέσα... ναι, έχει μέσα. Και έχει κοκκόλια. Και είναι αυτό εδώ πέρα από κάποιο ήρωα είναι, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι. Ναι. Είναι γλυκόλι. Και έχει και αυτά εδώ πέρα, τα αυτοκόλλητα, πώς το είπες, τα αυτοκόλλητα από Transformers. Τώρα πώς να το δείξω, ναι. Στη συνέχεια έχει μέσα αυτό εδώ πέρα, τύπου νερομπογιές, ναι, πλέον τα φτιάχνουν έτσι, δεν ξέρω γιατί. Αυτά τα βρίσκεις παντού και ξεχωριστά, ναι. Μαμά, για δωράκια, άμα θέλεις μπορείς να τα δίνεις, είναι ωραίο. Και μετά έχει αυτό εδώ πέρα, ναι, που επίσης έχει αυτόν τον ήρωα. Πώς το λένε, έχει λέει αυτόν τον ήρωα? Πώς λέγεται? Δεν ξέρουμε πως λέγεται αυτός ο ήρωας. Τι ξέρεις τους ήρωες? Για δείξτε το εκεί πέρα. Για δείξτε το στην κάμερα. Λίγο πιο κάτω, κοντά. Είχαμε. Τόσο κοντά. Ωραία, ναι. Και ένα αυτοκινητάκι. Ψεύτο αυτοκινητάκι θα το πω, γιατί άμα αυτός... το κάνεις λίγο έτσι πάει έσπασε. Αυτός είναι ο σούπερ. Και έχει και αυτό εδώ πέρα. Μάλλον είναι μαγνητικό, ναι. Έτσι φαίνεται. Για κάτσε να το ανοίξουμε. Που παίζεις με αυτό, είναι τύπου σαν, πώς το λένε μωρέ, σκάκι. Και είναι μαγνητικό, ναι. Ναι. Γιατί δείτε λίγο. Ναι, γιατί. Κοιτάξτε. Κάτσε. Κολλάει πάνω. Δεν είναι αυτοκόλλητα, είναι μαγνητικά. Έτσι. Πλάκα έχει αυτό. Όπα. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρούλια και σίγουρα θα χαθούν, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τα μικρά δεν ενθουσιάζονται καν με αυτά, ναι, σιγά μην τους βλέπω να παίζουν με αυτό το πράγμα. Από ό,τι καταλάβατε, το περιεχόμενο έχει να κάνει με αγόρια, ήταν καθαρά αγοριστικό, ναι. Εντάξει, δεν βρήκα για κορίτσια, πήρα αυτό τώρα, δεν είδα τι έλεγε για αγόρια, έλεγε. Ξέρω τι έλεγε. Τέλος πάντων, μου άρεσε όμως που είναι έτσι. Έχει αυτά εδώ πέρα τα... πώς τα λένε, ανθρωπάκια, τερατάκια.
Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τις δωροσακούλες μας. Με ποιον θα ξεκινήσουμε, Αχιλλέα, με το δικό σου? Όχι. Με τις φωτεινείς? Ναι. Ωραία. Ξεκίνησε. Φωτεινούλα. Βλέπετε ότι αυτό είναι για κορίτσια, το λέει κιόλας, κάπου κατά εδώ. Το λέει ρε παιδιά. Κάπου έλεγε. Να, εδώ πέρα λέει για κορίτσια. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει μέσα. Ναι. Φωτεινή, θα το δώσεις εσύ. Θα μου το δίνεις εσύ να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, ναι. Ένα-ένα. Ωπα, το θέλεις. Ξεκινάμε. Α! Εν τω μεταξύ, οκ, κοντεύει το καλοκαίρι. Ένα παπάκι έχει μέσα. Ας μην το σχολιάσουμε. Πώς μπορείς να παίξεις με ένα τέτοιο? Το αφήνεις μόνο στην άκρη? Σε καμιά πισίνα να κολυμπάει μόνο του? Στην πανιέρα μέσα την ώρα που κάνεις μπάνιο? Τέλος πάντων, κάνει τη δουλειά του. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ πέρα. Α, μ' αρέσει να ανοίγω τέτοια. Μ' αρέσει το LOL. Έχει μέσα μία LOL και πώς κάνουν, έτσι δεν κάνουν, ναι. Πάμε να το ανοίξουμε. Τα το ρουκό μου. Μπορούμε και αυτό πάτε. Το ρουκό μου. Ωπα. Για να δούμε. Το ρουκό μου. Μη με σπασίσα μου. Μ' αρέσει που το έχουν τυλίξει για τα καλά. Πού είναι η σακούλα για να βάλω το σκουπίδι μέσα, καλέ? Να το! Όχι, εδώ είναι. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα εσύ? Για πέτα τα μέσα. Μπράβο. Ωραία. Όμορφο, δεν μπορώ να πω. Θα το ανοίξω εγώ. Α, για δες. Τι ωραίο που είναι. Έχει και τρύπες εδώ. Πώς θα ανοίξει? Έλα η δυνατή φωτεινή. Έλα καλέ, θα το σπάσεις. Περίμενε, το ανοίξουμε. Ανοίγει έτσι. Απλά και όμορφα. Λοιπόν, μέσα στο ένα έχει ροζ σακούλι. Τι γίνεται εδώ, Παναγία μου? Δύσκολο είναι. Αχα, ωραία. Πρέπει να τη φτιάξουμε τώρα. Ναι. Να σου βοηθώ. Το κεφάλι της. Θα σου βοηθώ με το κεφάλι. Θα τα καταφέρω και εγώ. Περίμενε λίγο. Ξέρω και εγώ και το κάνω. Πάρουμε και τα πόδια της. Γρήγορα, γρήγορα. Μαμά, αυτά είναι τα φτερά της. Αυτά είναι τα μαλλιά. Μαλλιά είναι, τι είναι? Μαλλιά. Ωραία. Έχει και στέικα. Της αρέσει, μου αρέσει η στέικα. Μου αρέσει τη στέικα της. Κάτι έπεσε το πόδι της. Πού είναι? Πήγε. Χάσαμε τα ποδαράκια. Ανάτο! Το τι είναι καλέ, άκυρο είναι αυτό. Πού είναι τα ποδαράκια καλέ, για κάνε εδώ. Πάντων, ναι. Τι άλλο έχει? Έχει και άλλα πράγματα. Ναι. Έχει και φτερά. Ναι. Για να δω. Να δω το πόδι της. Θα βάλουμε τα φτερά της εδώ πέρα. Τι όμορφη, ναι. Και τι είναι αυτό ρε? Δεν ξέρω πού είναι. Ένα άκυρο. Σαν Playmobil. Ρομποτάκι. Το οποίο κάθεται εδώ πέρα. Ναι, και έχει και μαλλιά και αυτό. Ναι. Τώρα πού κολλάει αυτό, μαζί με το... Ας σου πω. Με την LOL την κούκλα, θα σας γελάσω. Είναι κάπως έτσι τώρα. Μίνιο! Αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω καν τι είναι. Να βω. Άλμπουμ για τις ταυτότητες, λέει. Κι άλλα είναι. Για να δω. Α, είναι δύο. Ωραία, ναι. Είναι αυτοκόλλητα, ναι. Είναι σιδερένια. Και έχει πάνω το Minion. Πώς λέγονται μωρέ αυτά? Τέλος πάντων, καταλάβατε τι ακριβώς είναι. Και έχει μέσα και μία κάρτα και λέει συγχαρητήρια. Τυχερό κουπόνι. Μόλις βρήκες ένα τυχερό κουπόνι, πήγαινε για να δεις πώς μπορείς να κερδίσεις ένα από τα πίθανα Minions. Αλήθεια τώρα. Για να δούμε και το άλλο. Έτσι λέει. Α, αυτό δεν λέει κάτι τέτοιο.
το δεύτερο, άρα όντως έχω κερδίσει μίνιον. Και πώς θα το πάρω, ε? Μόνο. Κερδίσαμε ένα μίνιον, αλλά πρέπει να μπούμε εδώ πέρα στο τέτοιο για να κερδίσουμε. Και άμα το πάρω ποτέ, εμένα να με... Και τέλος, έχει αυτό εδώ πέρα, είναι χρυσόσκονη που μπορείς να κάνεις μία... Τι μπορείς να κάνεις? Μία ζωγραφιά? Κάτι να σχεδιάσεις τέλος πάντων, ναι. Οπότε τελειώσαμε με αυτή. Τώρα να μου πεις τι ακριβώς άξιζε μέσα από αυτή τη σακούλα. Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω. Τι ήταν πολύ έτσι να πω ότι okay, ωραίο είναι. Τέλος πάντων, ωραίο για τα παιδάκια μόνο και μόνο για να χαρούν. Θα ανοίξουμε τη δώρο σακούλα του Αχιλλέα. Όπως βλέπετε είναι αγορίστικη. Το λέει και εδώ πέρα ότι είναι για αγόρια. Εδώ το λέει. Ωραία, Αχιλλέα, για δώσε μου ένα τι έχει μέσα. Παπάκι! Κι άλλο παπάκι! Yeah. Έχουμε γεμίσει με παπάκια. Είναι το κινητό. Ωραία, περίμενε με τη σειρά. Περίμενε. Ωραία. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ πέρα μέσα. Είναι σαν πάζο. Τι είναι αυτό, πώς το λέμε. Μαμά! Θα το δούμε σε λίγο. Ναι, γιατί ο μικρός δεν αντέχει. Αυτό τώρα τι είναι αυτό. Τι κάνει αυτό? Δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Καλά είναι και εγώ καλά είμαι. Α, μπαίνει εδώ. Να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Φορτηγάκι είναι, τι είναι? Δώσε μου τα σκουπίδια. Έλα. Φύγε. Έλα, γιατί κόστη μαμά μου δώσε. Μαμά με παίρνει. Κάτσε Αχιλλέα τώρα το δούμε. Μαμά είναι φύγε. Το έχει μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι. Λες και είναι κανένα iPhone, ξέρω. Ναι. Α! Α, καλά, ό,τι να είναι. Άλλο φαντάστηκα κι άλλο είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρτινο. Το οποίο τώρα εγώ σιγά μη κάτσω να το συναρμολογήσω. Έχει πάρα πολύ μικροσκοπικά κομματάκια εδώ πέρα που πρέπει να ενώσω, ναι. Κάτι εξαφανίστηκε από εδώ, που πήγε, δεν ξέρω. Και μετά μπαίνουν και αυτές εδώ πέρα. Οι ρόδες και αυτός εδώ πέρα ο μηχανισμός. Μαμά, κοίτα. Πάντα μου αρέσει να το κάνω αυτό και να το κοιτάω, εντάξει. Έχει πολύ φάση. Μαμά, κοίτα τι έκανα. Δεν πειράζει, θα το ξαναφτιάξω. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και τη ρόδα εδώ. Μαμά, για. Α, βασικά εδώ μπαίνουν οι ρόδες. Μαμά, αυτό είναι αεροπλάνο. Και... όπως κατάλαβες. Λοιπόν... μετά έχουμε αυτό εδώ. Και έχει τα Looney Tunes. Looney Tunes. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Puzzle. Α, και είναι puzzle, ναι. Πρέπει να φτιάξουμε και αυτό. Τέλος πάντων, ας το βάλουμε τώρα στην άκρη. Μαμά, κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Τώρα αυτό εδώ, κοίτα Αχιλλέα, πρέπει να μπαίνει εδώ πέρα, δεν κάνω λάθος. Το κάνουμε έτσι και φεύγει. Ναι, το θέμα είναι πώς το κάνουμε έτσι. Τι εννοείς? Πώς το κάνουμε έτσι και φεύγει? Ναι, όχι. Τα μάτια μας. Α, μήπως το κάνουμε έτσι? Δεν γίνεται.
φάση είναι αυτό. Μάλλον το βάλα λάθος. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου. Πώς αυτό μπαίνει εδώ. Όχι. Και πάλι όχι. Δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε, ας με εξηγήσει κάποιος, γιατί δεν μπορώ να βάλω άκρη. Το κάνεις. Κάτι πήγε να γίνει. Δεν θα βάλει ανάποδα. Είδες, με αυτό εδώ πέρα το κάνουμε αυτό. Απλά το σηκώνουμε έτσι και πετάει. Αυτά ήταν λοιπόν τα δωράκια από τις δωροσακούλες μας. Α, δεν τελειώσαμε. Είχαμε πάει και στα 1 ευρώ. 1 euro please. Και ψώνισε η Φωτεινούλα μερικά πράγματα. Θες να τα δείξεις? Μαμά, πήρε μια στέκα μονόκερο. Πολύ χρώμη εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Είναι πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Ναι, στο βάλω. Αυτή είναι εδώ τη στεκούλα που έχει αυτόν τον ωραίο φιόγκο και έχει και ένα αστεράκι στη μέση. Παρδαλίσσα κι αυτή. Έχω κι άλλο. Ναι. Πήραμε αυτές εδώ τις πιάστρες. Μην μου βάλεις το μάτι, το θέλω. Έχει πάνω κερασάκι, έχει πάνω πεταλούδα. Είναι φτιαγμένο από, πώς να το πω, σιλικόνι. Αστεράκια είναι, πολύ όμορφα είναι και αυτά. Είναι κοπέλα. Ναι. Το κάθε ένα έχει διάφορα αστεράκια μέσα. Κοπελίτσα. Τι άλλο έχει? Κοπελίτσα, πεταλούδα, άλλη μια κοπελίτσα και φιουγκάκια, ροζ και κρού χρώμα. Πολύ όμορφο. Αυτά. Και άλλο. Καλά, εννοείται ότι ο μικρός πήρε σφαίρες για το όπλο του. Είναι δυνατόν να μην πάρει, ναι. Και πήραμε και αυτοκόλλητα Έλσα. Όμως με έκανε την εντύπωση που πίσω από τα αυτοκόλλητα Έλσα έχει αυτό εδώ πέρα. Άκυρο μεν, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Α, καλό μήνα κιόλας, παιδιά. Ξέχασα να πω καλό μήνα. Άντε βρες το όπλο σου εσύ. Το βρήκα. Α, το βρήκες. Αυτό είναι. Ωραία, ναι. Η σφαίρα μπαίνει εδώ μέσα. Ναι. Αυτό. Ωραία, ναι. Παιχνίδια για τα παιδιά όπλα. Τι να πω, εντάξει. Okay. Κάπως έτσι, χάνοντας την ακοή μου, θα κλείσουμε το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε όμως να περνάτε πάντα όμορφα. Φυσικά και να χαμογελάτε. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας!